Hi guys, είμαστε στο Oulu, την πόλη Oulu της Φιλανδίας. Το φέραμε για ένα γρήγορο σέρβις εδώ το εργαλείο του Volvo. Το ίδιο Volvo καβαλάμε, σκηνάκι αλλάξαμε, την ίδια καρότσα σκηνάκι αλλάξαμε. Είπαμε εδώ Φιλανδία πάνω και τις τελευταίες πόλεις του Promotes, ό,τι έβαλε σε 262 το περπατήσαμε. Τώρα ένα δρομολογιάκι ακόμη που θα κάνουμε. Θα το περπατήσουμε με καύσιμο πάλι. Λοιπόν, πάμε εδώ να πάρουμε το φορτίο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Τσιμπάνε λίγο τα FPS εδώ μέσα στο Oulu, αλλά είπαμε τώρα και σε αυτό το βιντεάκι και στο προηγούμενο, σε μερικές πόλεις που τσιμπάνε τα FPS και σε μερικές τοποθεσίες, δεν είναι αποκλειστικά από το χάρτη. Γιατί είπαμε και το φορτηγό που καβαλάμε τώρα εδώ είναι, γι' αυτό μας λέει ο δημιουργός του, βαρύ σαν μότο. Άρα και δεν είναι μόνο χάρτης. Εντάξει, σίγουρα σε μερικά σημεία έχει πολύ πράγμα ρε φίλε. Θα τσιμπήσουν και τα FPS, τι θα κάνουν. Εγώ όταν λέω για τα FPS ότι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, δεν το λέω σαν παράπονο ξέρεις για το παιχνίδι. Το λέω για να ξέρετε τι γίνεται, γιατί αρχίζει και τρεμοπαίζει η εικόνα και θα αναρωτιέται κανένας, θα λέει κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται να πούμε. Ψηλά γράμματα. Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει ποτέ το παιχνίδι και στα 1080p όταν έπαιζα, όταν άρχισα, εντάξει, τι είχα τότε ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Πρέπει να είχα GTX 770 κάρτα. Την κλείδωνα στα 60 FPS και η ίδια φάση πάλι. Εδώ στα 1440p, επειδή σηκώνει η οθόνη μέχρι 144 FPS, έκανα κάτι ψηλοδοκιμές, να σας πω την αλήθεια. Στα 120 FPS και στα 144, το παιχνίδι μάγκες είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν έχεις αυτό το ghosting που λέμε εδώ όταν πας με πολλά χιλιόμετρα. Καλά, σε αυτό ευθύνεται και η οθόνη ρε φίλε, γιατί εμένα εδώ δεν ήταν από τις καλύτερες στην 1440p ανάλυση. Καθρεφτάκι Σένιο μπροστά. Είδες τώρα εδώ, όπως πήραμε τη στροφή γρήγορα, η πινακίδα έτσι, αυτό το ghosting λέμε. Στα 120 FPS 144 δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Βάλαμε 500 άλογα κινητήρα. Είχε δύο επιλογές για 500 άλογα. Στη μία επιλογή έπρεπε να αλλάξει και το κυβότιο των ταχυτήτων. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Παράξενο, πρώτη φορά μου έτυχε. Είδες εκεί στον καράζ που το φτιάχνεις, όταν πήγα να αλλάξω στον ένα το 500, τον έπαιρνε έτσι κανονικά. Στο δεύτερο μου έλεγε ότι θα γίνει. Όχι, θα γίνει reset. Πρέπει να αλλάξεις, λέει, κυβότιο ταχυτήτων. Παράξενο πολύ. Το φρενάκι. Το σημερινό δρομολόγιο μάγκες έτσι όπως θα το φτιάξω μετά, ίδρωσα να το βρω σας λέω. Ένα απόγευμα ολόκληρο φιλαράκι, έκανα καφέ. Να μην μπορώ να το βρω. Εντάξει, είναι και λίγο μυστήριο τώρα αυτό. Από Oulu εδώ θα πάμε σε μια πόλη άλλη της Φιλανδίας για να δούμε όλα τα σκηνικά που δεν έχω δει εγώ πάνω από την από αυτά που έχει βάλει η SES εδώ στη Φιλανδία. Του Promotes δηλαδή πράγματα.
καλό είναι ότι αν παίζετε καθόλου με αυτές τις καρότες του Τζέζικα, τις ιδιόκτητες, μπορείς να τις κατεβάσεις και τις 3, 4, 5, πόσες είναι αυτές. Να τις αγοράσεις, να τις έχεις στο γκαράζ σου, να τις έχεις φτιαγμένες όπως θες εσύ. Και όταν θες να βρεις μια συγκεκριμένη δουλειά, ξέρεις να αλλάζεις καρότσα με καρότσα. Γιατί είπαμε στα... με τις ιδιόκτητες καρότες όταν πας για να βρεις δουλειά, να πούμε ότι είναι λίγο πιο καλές επιλογές. Τι γίνεται ρε φίλε εδώ, όλο βιτίο παίζει μέσα. Αυτά εδώ μάγκες είναι ίδια όπως είναι τα δικά μας. Αυτό εδώ, ναι. Λοιπόν, για Μίκελη μας έχει εμάς, αλλά εμείς θα πάμε Βαρκάος εδώ, θα κάνουμε το γύρο της Φιλανδίας φλαράκι θα κάνουμε. Κάτσε να την πάρουμε τη δουλειά εδώ να είμαστε, εντάξει. Πάμε να φορτώσουμε και θα δούμε. Αυτό εδώ αριστερά το σελ, ναι, είναι του Κριστόφ, όπως έχουμε εμείς το δικό μας. Ίδια φάση, ναι, πολύ ωραίο εργαλείο. Πολύ ωραία εργαλεία οι καρότες αυτές. Και αυτός εδώ ο σταθμός είναι πάρα πολύ ωραίος. Παίρνεις δουλειά, είναι εντελώς ρεαλιστικός. Φορτώνεις καύσιμα για έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το δρομολόγιο είναι από Όουλου για Μίκελη. Εμείς όμως, όπως φαίνεται εδώ πέρα, θα κάνουμε το γύρο της Φιλανδίας. Εδώ που το έχω βάλει εγώ, δεν τα έχω περπατήσει και πρέπει οπωσδήποτε να τα δω αυτά για να κλείσω αυτό το κομμάτι εδώ πάνω που λέμε. Εδώ αυτά που λέγαμε ότι είναι τις SS, δεν είναι μόνο τις SS, γιατί αν κοιτάξετε εκεί στη σελίδα των Pro Mods Compatibility, η πρώτη έκδοση που έβγαλε προμότς, φίλε, μέσα είχε το Ελσίνκι και το Τούρκο, αν δεν κάνω λάθος, τα λιμάνια τους. Άρα και εδώ οι προμοντάδες, να το δε φαίνεται, από την εταιρεία. Κάνανε rebuild, refresh, πώς να το πούμε τώρα. Το πιάστε το νόημα. Άρα και εδώ έχει στοιχεία των προμότς, δεν είναι καθαρά της SES. Εγώ όμως θέλω να δω πάνω από εδώ, είπαμε, που είναι 100% δημιουργία των προμότς. Το μόνο που μου τη χαλάει σήμερα είναι η διασταύρωση εδώ πέρα στον ε63. Να παίρναμε και το κουόπιο, γιατί εδώ βλέπω έχει πραγματάκι. Να κάναμε και εδώ μια στάση να τους αφήναμε καύσιμο. Δεν με βγάζει φιλαράκι. Αλλά μίλησα με κάτι συναδέρφους φρουτικατζίδες εδώ πάνω και μου λέει έχει εδώ μια διασταύρωση, λέει έναν δρόμο επαρχιακό κρυφό. Θα μπεις από εδώ, θα μπεις από εκεί, όπου θα βγεις στο κουόπιο. Άρα και θα πάμε και στο κουόπιο. Για να κατέβουμε κάτω για Μίκελη. Λοιπόν, φεύγουμε από Όουλου, καβαλάμε τον 4, τον 28, πάμε καρφί για Κόκολα. Βγαίνουμε παραλία εδώ, να δούμε και εδώ τι παίζει. Κατεβαίνουμε λιμάνι Βάσα, εδώ στο λιμάνι περνάει απέναντι που περνάει, στο Ούμεο. Τα έχουμε περπατήσει αυτά. Από Βάσα καβαλάμε ποιον, τον 12, τον 18, τον 16, όλο παράκαμψη είμαστε ρε μεγάλε. Το 77, πάμε καρφί για Βίτσα Σάρι. Βίτα Σάρι. Ο 4 μετά μας κατεβάζει νότια Γιουβάσκολα. Εδώ κάναμε μια παράκαμψη σε ένα προηγούμενο δρομολόγιο και εδώ ήθελα να περάσω λίγο μέσα να δω το Γιουβάσκολα, αλλά μας βγάζει εδώ κάτω να γυρίσουμε. Άρα και το αφήνουμε, γιατί σίγουρα Γιουβάσκολα θα μας χρησιμεύσει για κανένα δρομολόγιο εδώ που στα κάτω. Γιουβάσκολα φεύγουμε, είπαμε, ανεβαίνουμε στον 9. Πάμε εδώ στον παράδρομο που μας είπαν οι συνάδελφοι. Καλά, αυτό θα το δούμε και αργότερα στο GPS. Θα κάνουμε εδώ μια στάση στο κουόπιο, τους αφήσουμε καύσιμο, πάρουμε καφεδάκι κτλ. Και μας κατεβάζει ο 5, λέει, στο Μίκελη. Εδώ στα περίχερα του Μίκελη. Θα παραδώσουμε. Α, θα κάνουμε και εδώ μια βολτίτσα, φίλε, μέσα. Να δούμε και το Μίκελη, γιατί όχι. Να παραδώσουμε ό,τι θα μας έχει μείνει στο βιτίο, φιλαράκι.
Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Άμα δεν βάλεις ταχύτητα, πώς θα ξεκινήσει, ρατζαμί. Πόσο έχουμε, 26 τόνους να υποθέσω. Α, μπράβο, αυτά είναι φορτία, φίλε. Το πιάσε το νόημα ο Κρουστόφ. 26 τονάκια λέει. Το βιτίο είναι ό,τι πρέπει. Κοίτα εδώ, φίλε, τίγκα στο βιτίο είναι. Τι αρκούθες έχει εδώ, ρε φίλε, αυτός. Στο βιτίο έξω. Κόντιακ. Ου, πού πάνε αυτοί για πάνω. Άβια, σελ, μπράβο. Ωραία σκηνάκια. Τώρα είπαμε έχουμε 500 άλογα, 80 άλογα παραπάνω, άραγε. Έτσι, είναι λίγο πιο άγριο τώρα το εργαλείο. 80 άλογα παραπάνω λέτε να κάνουν τη διαφορά, σίγουρα θα την κάνουν τη διαφορά. Εδώ οι ατζαμίδες έπεισε ο ένας πίσω από τον άλλον. Τι ώρα είναι για να έχουμε καλό ερώτημα, 8 παρά 10. Μπομπα είμαστε. Έτσι, φεύγουν όλοι τώρα, όλοι οι φορτουγκατζίδες, τώρα φεύγουν φορτωμένα από εδώ. Οι ήχοι του παιχνιδιού, φίλε, έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, ε. Και όχι μόνο οι ήχοι του παιχνιδιού, γενικά. Εδώ το GPS. Τι τρελά κάνει, ρε φίλε. Οχ. Στείλουμε για σέρβις. Τι όχι ο αδερφός, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πάνω. Όλοι με βδία γυρνάνε στις βόρειες χώρες εδώ. Ναι, θέλουν να κάψουν με το λάνι εδώ πέρα φιλαράκι. Είναι ζόρι και χειμώνες εδώ πάνω. Κοίτα να δει σειρώμενο και κακό φίλο μπροστά, ε. Ρενό, πολύ καιρό είχα να δω ρενό στο δρόμο. Πάρα πολύ ωραία. Τα 500 άλογα το πάνε καλά. Το προλάβαμε το φανάρι δηλαδή. Έτσι. Ήθελα να πω για τον μπλοκ τώρα κάτι. Ένα μπλοκ μας δώσανε και δεν θυμάμαι ρε φίλοι τώρα. Για το Eurotrack, κάτσε να το κοιτάξω λίγο τώρα. Κόψε ρε, κόψε. Α, δεν μας τα έπανε αυτά.
Άσε ρε φίλε, πάμε καλά. Φίλε, δεν μας άπανε αυτά, συνάδελφε. Ότι θα μπούμε και στους εγωμοτόδρους μέσα εδώ στο... στα δάση της Φιλανδίας. Αμάν φίλε. Εγώ το έβαλα να... πες το. Να εξερευνήσω ανεξερεύνητους δρόμους και εδώ και τώρα δεις, καλή μαγκιά. Συγχωματόδρομο μας έβαλε. Εδώ με τους τάραντους μεγάλε. Άρα αν δικαρότης εδώ έχουν πάρει φωτιά έξω από το δρόμο, είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ε. Snow runner φιλαράκι. Σκηνικό. Ναι, το blog που μας δώσαν είναι για τα West Balkans, Western, πώς τα λένε. Δυτικά Βαλκάνια που θέλουν να μας δώσουν το DLC. Με μια λέξη τα λάνια τα λένε όλα, religion λέει. Άμα δεις φωτογραφίες φίλε κάτω, τίγκα στις εκκλησίες και στους μιναρέδες είναι. Όλα τα Western Balkans. Κοίτα εδώ, οι τάρανδοι έχουν βγει πιάτσα έξω όλοι. Κάνουν βόλτα. Αυτό σε παιχνίδι δεν πιστεύετε ότι είναι λίγο τραβηγμένο, ξέρω εγώ. Γιατί όλοι όσοι θέλουν να απέχουν από αντιδράσεις λένε δεν ασχολούμαστε με σπορ, ομάδες ξέρεις φιλάθλους, δεν ασχολούμαστε με τη θρησκεία. Τι άλλο. Αυτά τα λίγα. Αλλά εδώ, εντάξει, τι να κάνουν, δεν μπορούσα να το... τι να παρακάμψεις τώρα, αφού έτσι είναι η φάση στα Western Balkans. Και γενικά στα Βαλκάνια είμαστε... λίγο έτσι, να το πούμε, πιο... πώς να το πούμε τώρα... πιο διαφορετική από τους άλλους. Είχε κάτι πολύ ωραίες φωτο, αντιπροσωπευτικές. Εκεί της περιοχής. Προσοχή λέει. Ζαργάδια στο δρόμο. Α, φιλαράκι, πήγαμε σε πολύ καλό χωματόδρομο, ε. Και το Vikings εδώ έχει τρελαθεί στο γόνιμα. Είναι και λευκό το Volvo ρε φίλε, θα το λέω ρώσουμε τώρα εδώ, γεμάτο σκόνη θα το έχουμε. Εντάξει. Βγαίνουμε σε δρόμο καλό. Δεν ξέρω, δεν θα ήταν καλό στο μέλλον να μπορούσαμε να το δούμε. Πας σε έναν δρόμο που έχει και είναι αυτοκινητόδρομος ή πας σε ένα άλλο δρόμο και είναι επαρχιακός. Μήπως μας το λένε με τα σήματα. Για να δούμε αυτόν τον έχουν σήμερα φίλε. Ναι, τον 22. Εδώ το 4 κατεβαίνει από κάτω. Για να δούμε 4. Εδώ έδειξε τα έχουν με κόκκινο. Εδώ με κίτρινο. Μάλλον αυτό θα είναι. Ο 4 και αυτός είναι με κόκκινο όμως, αλλά ο 4 εδώ και τα αναδείξει να δεις, έχει άσφαλτο το φιλαράκι. Άσφαλτο και έχει και πολύ κίνηση που λέτε.
Οπ. Κάτσε, γιατί ο αδερφός με την περσέντα είναι γρήγορος. Γρήγορος και ευγενικός. Σοκολατίτσα πίσω έχει. Πολύ ωραίος ο μάγκας. Να το κοιτάξουμε μετά. Ο 4 έχει άσφαλτο τώρα εδώ, ρε φίλε. Αλλά είναι επαρχιακό το δίκτυο, δύο λωρίδες. Μία ανά κάθε κατεύθυνση. Τι κοιτάξουμε αργότερα. Γαρσαμάκι λέει, καρφί για κάτω. Εκεί πάμε κι εμείς. Πρώτο στο μπλοκ πάνω είχε ένα μνημείο. Δεν θυμάμαι πού ρε φίλε, σε ποια χώρα, ένα μουσουλμανικό τέμενος, κάτι τέτοιο. Πολύ λεπτομερές το φτιαγμένο. Άρα και εκεί θα δούμε πολλές λεπτομέρειες και καλές. Όπως και σε όλα τα DLC που θα μας δίνουν τώρα, είπαμε ο πύχης έχει ανέβει. Εδώ το Volvetta έχει πιάσει κόφτες. Έτσι, 4 χιλιόμετρα πάνω από το όριο, είμαστε καλυμμένοι. Πάλι έργα ρε φίλε. Δεν προλαβαίνουν τα 500 άλογα να καλπάσουν λίγο. Ας την πέφτουν με τα έργα. Βασικό το σκηνικό πάλι εδώ, όπως το πιο προηγούμενο δρομολόγιο. Χαλαρές διαδρομές στη Φινλανδία. Τον Προμότς. Καρσαμάκι. Σόπερε μεγάλε. Πού είναι το καρσαμάκι, να το δούμε λίγο. Α. Το πήρε από εδώ το καρσαμάκι, Αφού το πήρε από εδώ, συνεχίζουμε. Ένα βιζινάδικο έχει εδώ και για ξεκούραση στο καρτσαμάκι που λέτε. Έτσι. Για κόκολα πάμε και εμείς, 138 χιλιόμετρα λέει. Εδώ είδε η πινακίδα τώρα στο GPS. Πάλι κόκκινη. Άραγε και εδώ επαρχιακό το δίκτυο. Για να το κοιτάξουμε λίγο μετά να δούμε πώς θα το πάει. Έτσι που λέτε μάγκες, ήρθε η ώρα πάλι να κάνουμε αναβάθμιση στο παιχνίδι και να πάμε μια έκδοση παραπάνω. 24 Οκτωβρίου το παίζω εγώ τώρα αυτό εδώ. Δρομολόγιο. Σήμερα το πρωί που κοίταξα λίγο έτσι, χάζευα εκεί στο μπλοκ, δεν είχε τίποτα. Για ένα 46 σταθερή, ένα 46 beta είναι. Στο αμερικάνικο έβαλα 46 beta. Μάλλον και εδώ έτσι θα πάει τώρα. Πολύ γρήγορα τις κάνουν τις αναβαθμίσεις και ζορίζονται πάρα πολύ μερικοί μόντερς χαρτών. Κάτι ρούσμαπ, κάτι Southern Region, κάτι τέτοιες ιστορίες εκεί έτσι που κοίταζα λίγο. Τους έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω να μας έχει τύχει άλλη φορά τόσο γρήγορα έτσι. Να κάνει το παιχνίδι τόσο γρήγορα στις αναβαθμίσεις. Να υπήρχε κανένα προβληματάκι και να θέλουν να το διορθώσουν χωρίς να μας πούνε και τέτοια πράγματα, δεν πιστεύω, φίλε.
Μια χαρά πήγαινε το παιχνίδι. Μας φέρανε τις καρότες τις καινούργιες, τις χημικές με τα χημικά αυτά που είπαμε. Βάλανε ένα κομμάτι δρόμου εκεί στο Αμερικάνικο. Για το Eurotrack θέλουν να ετοιμαστούν εδώ για τις καρότες της Fieldbinder που είπαμε, που μας κάνανε μπλοκ, θα μας τις δώσουν τώρα. Όντως, αυτά τα πράγματα χρειάζονται νέα αναβάθμιση στο παιχνίδι για να το στήσουν το παιχνίδι, να είναι έτοιμο να τις πάρει αυτές τις αναβαθμίσεις. Δίκιο έχουν και τα παλικάρια αυτά, αλλά δίκιο έχουμε και εμείς όλοι οι άλλοι. Αλλά το καλό είναι ότι μπορείς να μείνεις σε παλαιότερη έκδοση. Σε όποια έκδοση γουστάρεις μπορείς να μείνεις εδώ στο παιχνίδι. Όταν δεν έχει κάτι το πολύ 38, να το πούμε έτσι, η καινούργια έκδοση, πολλοί κόσμος μένει πίσω για τους promotes π.χ. και αυτά. Και όχι μόνο τους promotes. Είναι μερικοί κάνουν συνδυασμούς χαρτών μεγάλους. Δεν μπορεί τώρα μέσα σε ένα τρίμηνο. Αυτούς τους χάρτες για τους στήσεις θες τουλάχιστον για μια εβδομάδα ψάξιμο. Να τα έχουν αναβαθμίσει όλοι όμως, ε. Κάθε τρίμηνο τώρα να σου αλλάζει η έκδοση, όταν κάνεις τέτοιους συνδυασμούς χαρτών μεγάλους, πολλούς, είναι λίγο σπαστικό. Πολύ Ρενό ρε φίλε κυκλοφορεί εδώ, ε. Όλο Ρενό μας. Όλο Ρενό συναντάμε. Και έγινε εδώ, βγήκαμε σε κάμπου κάτω. Τι έχουν εδώ τα παλικάρια, ελαιοκράμπι βάζουν εδώ. Τι να βάλουν εδώ ρε φίλε με τόσο κρύο. Ο καθρέφτης φιλαράκι εδώ είναι έργο τέχνης, ε. Έτσι. Είδες, δεν έχει πολύ κίνηση εδώ προς τα κάτω. Τώρα εμείς που πάμε για να έχουμε καλό ερώτημα, πάμε να πιάσουμε παραλία. Ναι, πάμε κόκκολα. Πολύ ατύχημα ρε φίλε εδώ πάνω. Ωραίες. Ωραίοι, πώς θα το πούμε τώρα, κόμβοι, διασταυρώσεις, γέφυρες. Εντοπίστηκε η πόλη κόκκολα. Και ναι, μάγκες, είναι εδώ και πάρα πολλές εκδόσεις οι πόλεις αυτές εδώ. Δεν θυμάμαι από ποιες εκδόσεις ήταν στον προμότσο, από τις αρχές.
Το πρώτο δηλαδή που βάλανε ήταν το Ελσίνγκι με το Τούρκο. Εδώ λάθος πήγαμε τώρα. Λάθος εννοώ στο roundabout. Γίνησε καθόλου ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πάνω? Μόνο εμείς είμαστε. Κουβαλάμε κάφησε μέσα τους τρελούς. Έτσι, τι έχουν εδώ τα κόκκολα? Άλτι. Βλέπω εδώ εταιρείες καλές. Logistics εδώ, logistics εκεί, logistics παραπέρα, δεξαμενές. Μπράβο. Συνεργείο. Λατομείο εδώ. Γυριλέ πραγματάκι. Εδώ θα μας πάρει να γυρίσουμε εμάς. Εδώ μέσα μάγκες είναι ό,τι πρέπει για παρκάρισμα. Εδώ να μάθεις να παρκάρεις. Αυτά όντως από την αρχή του παιχνιδιού που τα θυμάμαι. Εδώ ιδίως πίσω χάνανε και οι άξονες κάτω, δεν έπιανε πρόσφυση. Τα καλύτερα σημεία να μάθεις να παρκάρεις. Μπρος πίσω, μπρος πίσω. Πού θα πάει, θα το μάθεις. Εδώ τα αμάξια ζάντες δεν έχουν ρε φίλε, και είναι στον αέρα έτσι. Μπαγκάκι τρελό, ε. Για να δούμε. Μπράβο. Είχε πολλές εταιρείες εδώ στην Coca-Cola, ε. Άρα και παίρνεις πράγμα εδώ και όπου θες. Για πάνω παίρνεις, για Νότια Φιλανδία, πας και, ή άμα θες πας βάσα εδώ, περνάς απέναντι με βαπόρε. Μπράβο. Λοιπόν, επόμενος προορισμός, λιμάνι Βάσα. Έχουν αυτό με τα ονόματα, είδες, αντί να λέγεται Βάσα, λέγεται Βάσα. Πολλά έτσι διπλά. Αντί για κόκολα, κόκολα. Thank you.
Βάσα. Αλλά από κάτω γράφει Βάσα. Το έχουν στα φιλανδικά και στα αγγλικά. Μπορεί. Το αμερικάνικο που έκανα αναβάθμιση για πέτα πόσο ήτανε? 2,5 γίγκα, 3. Κάτι τέτοιο. Το καλό είναι ότι όταν μπαίνεις στην πέτα, όταν θα βγεις σταθερή μετά, είναι ένα πολύ μικρό αρχείο για να έρθει στη σταθερή. Γιατί μάλλον θα τα έχει όλα η πέτα μέσα. Τις αναβαθμίσεις. Εδώ κόκκινο το σήμα στο GPS, στον 8 αυτοκινητόδρομο. Άραγε. Εδώ δύο λωρίδες μόνο. Τι έγινε, πιάσαμε ευθείες εδώ, κόφτες. Καύσιμο έχουμε εμείς. Τα χιλιόμετρα ψάχνω να βρω τώρα, να δω πόσα κάναμε με το Volvo. Το κοιτάξουμε μετά, μόλις την πέσουμε, κάνουμε καμιά στάση. Πολύ ωραίο μοντάκι. Δεν κοίταξα να δω αν το δοκίμασε κανένας ένα 46 beta. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, εκτός μια λεπτομέρεια που έχει για τι έχει, το βάλανε μόνο στο αμερικάνικο ή και στο Eurotrack, μια καινούργια ρύθμιση για τα φορτηγά στην 46 beta. Σε πολλά αμερικάνικα φορτηγά, αν έχετε δείτε σε κανένα βιντεάκι ή αν είστε εσείς ο ίδιος οδηγός, είδες μόλις αρχίζει, έχει τον ναζ και αποστάσει, πάει να ξεκινήσει, που σηκώνει το αριστερό στροχός μπροστά. Σηκώνεται λίγο πάνω έτσι και κόβει αριστερά από το ζόρε του σασί. Το έχουν βάλει αυτό, λέει, αν θες να το τικάρεις στις ρυθμίσεις. Θα το βάλουμε, να δούμε. Αυτό πάει έτσι σούζα. Αλλά θα πρέπει να είναι και τα mod. Αν είναι mod στο φορτηγό, θα πρέπει και ο modder να το έχει φτιάξει έτσι. Άραγε, μήπως μας τα χαλάσουν εκεί με τα mod στο φορτηγό. Τώρα δεν θυμάμαι αν το βάλανε και στο Eurotrack. Γιατί έγραφε εκεί, λέει, ότι αυτό συναντάται πιο πολύ, λέει, στα αμερικάνικα φορτικά DMEC, επειδή έχουν πιο μακρύ σασί μερικά. Οπτικά τουλάχιστον θα είναι πολύ ωραίο, ε. Να το έχουμε αυτό στο παιχνίδι, να βάλεις κανένα μακρινάρι W900 φορτωμένο για να ξεκινάς και να σηκώνεται έτσι πάνω. Εντοπίστηκε η πόλη Βάσα. Τσιπάνε και εδώ λίγο το FPS. Χαλαρά. Εδώ στη Βάσα θα πάμε λιμάνι μέσα. Τους αφήσουμε λίγο καύσιμο. Σε μερικούς αυτό το μαύρο εδώ, το έντονο που βλέπουμε τώρα, τους αρέσει. Σε μερικούς δεν τους αρέσει. Εγώ δεν ξέρω, ρε φίλε, να είναι από το reset που έχω. Δεν έχω ρυθμίσει το reset να αλλάζουνε. Δύο ρυθμίσεις έχω και αυτά δεν έχουν σχέση με χρώματα και ιστορίες. Αλλά το βλέπω και στα βιντεά και βγαίνει έτσι λίγο. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
η relay βάσα εδώ. Ωραία πλατεία εδώ, με καφέ. Την πες να πιεις τον καφέ σου. Ναι, ναι, πιάσαμε παραλία εδώ. Εδώ που τους έχει τις εταιρείες ρε φίλε, όλοι στο λιμάνι εδώ κάτω είναι. Εδώ κάτω περνάνε, μέσα δεν είδα τίποτα στην πόλη. Ναι, για ξεκούραση, λιμάνι, γκαράζ. Εταιρεία πουθενά δεν έχει εταιρείες εδώ στη βάση. Α, τις έχει εδώ. Πριν μπούμε. Εδώ πας για ομοία με το βαπόρι λέει, απέναντι είναι εδώ που περνάμε. Μάλλον. Μπράβο. Ωραίο και το λιμάνι. Τα αλάνια εδώ την έχουν πέσει για ύπνο. Περιμένουν το βαπόρι. Ωραία. Αυτή η εικόνα ρε φίλε εδώ είναι σταθερή. Φιλαράκι, δεν είναι σταθερή, αλλά άμα το πατήσει είναι... Δες και έχεις ανέβει πεζοδρόμιο. Πάρα πολύ ωραία. Παράκαμψη. Η ώρα 3:30. Περιγάλιο είναι αυτό, ρε φίλε. Στρατιωτικού τύπου. Κι άλλο. Με ο runner. Ναι, παράκαμψε εδώ, παράκαμψε εκεί. Περνάει η ώρα. Ωραίες λεπτομέρειες και εδώ στη Βάσα.
Bye.